Με τι θέση προσέρχεται η εντολέα σας σήμερα στον ανακριτή? Αρνείται τις κατηγορίες ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται. Δηλαδή ότι ούτε ουσιαστικά ήταν προαγωγός, γιατί αυτό λέει η κατηγορία, ούτε όμως γνώριζε και έκανε τα στραβά μάτια. Ακριβώς. Και μάλιστα όχι μόνο ότι δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε ούτε η θεία από τη Λευκάδα που είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την οικογένεια, ούτε η μεγάλη αδερφή του κοριτσιού που μένανε όλοι μαζί. Κέρδισε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, να σας πω το εξής, ότι βέβαια θα ακούσετε αφού του απολογηθεί προφανώς, με διάφορους τρόπους είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας. Να. Με πάρα πολλούς τρόπους. Και θέλετε να σας πω κάτι, από τις πληροφορίες που έχω, είχε κερδίσει και την εμπιστοσύνη και από άλλες οικογένειες που είχαν παιδιά. Δηλαδή στο κατάστημά του σύγχναζαν παιδιά. Δηλαδή, κύριε Λίτρα, μπορεί να υπάρχουν και άλλες υποθέσεις ανάλογες εκεί στη γειτονιά, δεν ξέρω παραπέρα. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι λέει η κοινή πείρα και η λογική. Ένας άνθρωπος στα 53 του δεν ξεκινάει να κάνει τον... Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. ...παιδοβιαστή. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει. Να. Γι' αυτό και υπάρχει και η δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνεται. Υπάρχουν νέες καταγγελίες, ξέρετε. Εγώ είχα στην... Εμένα υπέπεσε στην αντίληψή μου, βέβαια, με πήρανε δύο τηλέφωνα, έχω τα τηλέφωνα, που απλά μου είχαν αναφέρει κάποια περιστατικά με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Και να σας πω, κύριε Λίτα, τώρα θα τα πείτε μέσα, βέβαια. Πώς εξήγηρε, ναι, παιδί μου, η μάνα το γεγονός ότι δεν πήρε χαμπάρι, αφού λέει, ναι, δεν ήξερα. Δεν πήρε καν χαμπάρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το παιδί τώρα το είχαν βγάλει τόσο κόσμο, κάτι, ναι, δηλαδή. Ναι. Ένα λεπτάκι. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν πρόκειται. Αν είσαι σαν πατέρα, το λέω, ας πούμε. Ναι, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω. Κύριε Καμπουράκη, θα συμφωνήσω. Αλλά ξέρετε κάτι, το αν έχουμε μία, αν θέλετε, κακή μητέρα ή ένα κακό οικογενειακό περιβάλλον ή ένα διάφορο περιβάλλον, θα συμφωνήσω μαζί σας και πώς είναι δυνατόν, ναι, να μην πάρει. Είναι άλλο από την αστροπία. Είναι άλλο από την αστροπία. Ναι, εντάξει, έτσι, το κατάλαβα αυτό, όπως το λέτε. Ναι, και το πρώτο, ξέρετε, τιμωρείται. Αυτή παραμέλεια. Παραμέλεια σε οτίος ανηλίκου, βέβαια. Αλλά για να έχουμε μαστροπία, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Δεν υπάρχει μια κατάθεση, δεν υπάρχει ένα στοιχείο, δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχουν όμως κάποια εμβάσματα. Τα εμβάσματα είναι από τον κατηγορούμενο, είναι και από άλλους. Δεν ξέρει η μητέρα από ποιον είναι αυτά τα εμβάσματα των 20 και 25 ευρώ. Δεν ξέρει. Το θέμα είναι, υπάρχει, κύριε Λίτρα, όνομα, κύριε Λίτρα, να σας το εξηγήσω. Ναι. Αν αυτά τα εμβάσματα είναι από πρόσωπα τα οποία βίασαν το κοριτσάκι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως άλλη τάξη θέμα. Τι συνέστησε ο Μίχος? Ακριβώς, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζει η μητέρα από ποιον είναι αυτά τα εμβάσματα. Είναι από ένα άτομο, υπάρχουν τα στοιχεία του. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε την έρευνα, να δούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος... Πόσα εμβάσματα είναι αυτά? Ξέρω για δύο εμβάσματα των 20 και των 25 ευρώ. Το ζήτημα βέβαια είναι, ξαναλέω, αν αυτό το πρόσωπο είχε σχέσεις, όχι σχέσεις, είχε βιάσει το κοριτσάκι, είναι ένα τάξη ζήτημα. Εσείς λέτε ότι μπορεί να του την έχει στήσει, δηλαδή να έλεγε βάλτε τα λεφτά εκεί για να τη στήσει τη μανά, να την κάνει συνένοχο. Όχι να κάνει τη μάνα συνένοχο, αλλά προφανώς δεν θα έδινε έναν δικό του λογαριασμό. Ναι, άρα ναι, αλλά πώς θα παίρνει τα λεφτά αυτό. Να τα πάρει η μάνα, τα δώσει αυτόν μετά. Τα χρήματα προκύπτει, κοιτάξτε, είναι μια διαδρομή χρημάτων. Αυτό είναι εύκολο να προκύψει που πήγαν τα χρήματα, αφού είναι μέσα από τράπεζα. Άρα λοιπόν η μητέρα, ο ισχυρισμός της είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το έμβασμα. Δεν γνωρίζει καν τον άνθρωπο που έβαλε αυτά τα χρήματα. Και αυτά και αυτά τα πράγματα, να σας πω, εγώ δεν έχω άποψη. Δεν γίνονται μέσω τραπεζών. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι αυτά δεν γίνονται μέσω τραπεζών. Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Δηλαδή κάποιος. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Εντάξει, απλά πράγματα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Λίτρα. Ευχαριστούμε, κύριε Λίτρα.